Λοιπόν, Δευτέρα πρωί ξεκινάμε να πάμε να πάρουμε καφέ, να κόψουμε και κλαδιά στις Αίγες και μετά θα ξεκινήσει η εκδρομή μας. Λοιπόν, σήμερα θα είναι μια υπέροχη μέρα. Όπως λέει ο Δημήτρης, τη Δευτέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί κάνουμε οικογενειακή βόλτα. Έτσι είπε στον λογοθεραπευτή την Παρασκευή που του λέω να αλλάξουμε το πρόγραμμα. Να το βάλουμε πρωί, γιατί την Παρασκευή όλα μαζί δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε. Βασικά προλαβαίνουμε, αλλά τρέχουμε για να προλάβουμε. Οπότε τώρα που είναι και καλοκαίρι, να είμαστε πιο χαλαρά. Ωστόσο, είμαι με τις πιτζάμες. Ναι, κι εγώ δεν φοράω ποτέ πιτζάμες. Αγάπη μου. Συγγνώμη, τι θα κάνουμε, Διονυσία? Οικογενειακή βόλτα. Οικογένεια χωραφάω σας, όλοι μαζί. Δες εδώ. Το νερό. Ξέχασα τη... Πήρα τη τζάντα της. Αυτό που πρέπει να πάρουμε το μισό μας σπίτι. Πήρα μία αλαξιά, λες να μου κατουρηθεί. Ελπίζω να μην μου κατουρηθεί. Όχι, Παναγία μου. Οι σκέψεις τώρα στο μυαλό μου. Γνώμη, ξέχασα το πόρπο και ανοιχτό. Κωστή. Κωστή. Δεν το ξέρεις. Εσύ είτε άνοιξες, εγώ το πίσω. Το μυαλό σου μην ξεχάσεις, κοίτα, θα γεννούμε. Εσύ σκέφτεσαι τις κατσίκες σου. Έχουν κι άλλοι ήλιες. Ψοφούνε. Ναι, έχουν πολλοί ήλιες, δεν είσαι μόνος. Δεν ξέρω ότι είναι ήλιες. Αλλά θα λες πες τα βάρια και ψοφούνε. Ναι, εντάξει. Έλα. Θα τρελαθώ. Θα πω, εγώ... Αλεξάνδρα, θες να πεις μαζί του να του δείξεις το μέρος εδώ. Μετά τις εκλογές, μετά τις εκλογές. Η Ρένα είναι φίλη μας. Ο Ζάρης μαζί με τον καφέ. Τον έχω πει στο καφέ, δεν φαίνεται. Εγώ το ξέρω ότι πίνεις καφέ. Έλα, σε έβγαλα. Πώς θα πω, τέλειο. Ωραίο είναι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Έχει πολλά πράγματα. Έχει πολλά πράγματα. Είχε πει στην αστική τάξη ότι του λέγανε γιατί λέει δεν έχεις μάθει να ακούς την εξουσία ώστε να περνάς καλά. Και το σε λέει και αυτός, μήπως λέει πρέπει να μάθετε να τρώτε φακές ώστε να μην είσαστε δούλοι, μην υπακούτε. Ο Διαινής που ζούσε μέσα σε ένα πιθάρι. Το ήξερες? Το φίλο μου το Διαινή, τα κάνει. Καλά είσαι? Καλά είναι? Καλά είναι, ποιο είναι ο Διαινής? Καλά είναι, πώς το δεκόλεις? Είναι όμως με ελεύθερο το πλέγμα. Το ξέρεις? Δεν επουδόνισε ποτέ το πνεύμα του. Γιατί έτρωγε οι φακές, δεν είχε ένα καλό πνεύμα. Συμφωνείς? Μπράβο της γυναικάρα. Και ξέρω τα βούλια γύρω γύρω το ταλόνι, έτσι έχει ένα ταλόνι τέτοιο. Και αλωνεύανε. Εμείς πάμε να αλωνέψουμε. Η εποχή του αλωνέματος. Να βάζεις κεράκι. Ναι. Σου φτιάξανε τόστ. Σε προσέχουνε σήμερα πολύ. Το πάρκο είναι πραγματικά απίστευτο, βρίσκεται στο οροπέδιο Λασιθίου. Αξίζει να κάνεις αυτή τη διαδρομή, αξίζει να πάρεις την οικογένειά σου και να έρθεις. Έχει τόσα πράγματα να δεις και το καλύτερο είναι ότι σου δίνουν αυτό το τηλεφωνάκι, πατάς πάνω τον αριθμό και ακούς όλη την ιστορία. Θεωρώ ότι
πρέπει φέτος το καλοκαίρι έστω μία επίσκεψη, ειδικά όσοι έχουν παιδιά στην ηλικία του Δημήτρη, αλλά και η Διονυσία θα πω ότι το έχει καταχαρεί, που καταλαβαίνουν. Εμείς με τον Δημήτρη διαβάζουμε και παραμύθια με μυθολογία και αυτά, τα λατρεύει. Είναι η δεύτερη φορά που κάνω βόλτα το πάρκο μόνη μου, γιατί πραγματικά έχω εντυπωσιαστεί. Έχει τόση λεπτομέρεια, είναι μαζεμένο, έχει κάθε γωνία κάτι να δεις, κάτι να μάθεις, κάτι να ακούσεις. Το κάνεις πολύ ευχάριστα με παιδιά. Αν κάποιο άτομο είναι με ειδικές ανάγκες, υπάρχει ράμπα, μπορεί να κάνει όλο το πάρκο. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δες εδώ λεπτομέρεια. Δες εδώ λεπτομέρεια, δεν μπορώ να σου περιγράψω, αλλά νιώθω ότι αξίζει. Επίσης κάτι άλλο που μου άρεσε εμένα, συνήθως πάρκα σαν αυτά έχουν πάρα πολλές συσκευές παιχνιδιών, μπαλάκια, αμαξάκια, γύρω-γύρω, αλογάκια με κέρματα, τα οποία πραγματικά για μένα είναι σπαστικά μερικές φορές. Περίμενα ότι θα βρω τέτοια παιχνίδια και όμως δεν έχει και πραγματικά μου αρέσει. Πραγματικά μου αρέσει, γιατί δίνεις ένα εισιτήριο και ξέρεις ότι έχεις αυτό το πρόγραμμα. Στην έξοδο υπάρχουν κάποια σουβενίρ αν θες να αγοράσεις, τύπου αγαλματάκια και αυτά. Οκ, okay, σε normal τιμές, οπότε ναι, για μένα πραγματικά μπράβο στους ιδιοκτήτες, γιατί στο βωμό του χρήματος πλέον καταλαβαίνεις. Πόσο ωραία είναι η εκκλησία, ακόμα και έχει και ψαλμωδία μέσα. Πάρα πολύ ωραίο χώρο, μόλις τελειώσει την επίσκεψη στο πάρκο, να πιεις ένα καφέ, ένα χυμό. Θα γυρίσω κάμερα να δεις όμως τι ωραία που είναι τα τραπεζάκια. Δες εδώ τι ωραίος χώρος. Έχει και έτσι λίγο μία μικρή κούνια για τα παιδιά τσουλήθρα. Και να σου πω ότι οι τιμές, πάμε. Οι τιμές είναι πάρα πολύ φυσιολογικές και ο χυμός απίστευτος. Θα σε κουνήσω άμα κάτσεις. Και απίστευτη θέα στον κάμπο του οροπέδιου λαστείου. Τι μας επάνε? Τελειώσαμε με το πάρκο και έχουμε έρθει σε ένα ceramic workshop, ένα εργαστήριο κεραμικής. Θέλω να σου δείξω τι έχει. Θεωρώ ότι είναι πάρα πάρα πολύ ωραία. Γυρίζω κάμερα, περίμενε. Πάρα πολλά τέτοια τα οποία μπορείς να τα πάρεις, να τα βάψεις εσύ όπως θες, να τα διακοσμήσεις, ό,τι θες μπορείς να τους κάνεις. Είναι πάρα πολύ οικονομικά. Θεωρώ ότι είναι ωραία ιδέα και για δώρο, και αλλά και για μπομπονιέρα μπορείς να πάρεις, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ οικονομικά. Δηλαδή να το βάψεις όπως θέλεις, να του βάλεις κάποιο λουλουδάκι, ό,τι θες. Η αγαπημένη μου. Α. Αυτό ξέρετε τι είναι, για τα κουνελάκια που βάζουμε νεράκι. Δες και αυτά πάρα πολύ ωραία. Νομίζω θα πάρω ένα. Νομίζω θα πάρω. Ποτήρι της δικαιοσύνης, το έχετε ακούσει ποτέ αυτό? Όχι. Λοιπόν, σύμφωνα με το μύθο, αυτό το ποτήρι το έδωσε ο Δίας στο βασιλιά της Κρήτης Μίνωα για να του διδάξει πώς όλοι οι άνθρωποι θα είναι ισότιμοι. Δηλαδή, δεν θα είναι πλεονέκτες. Και τους λέει λοιπόν ο Μίνωας, όταν θα καθόμαστε όλοι μαζί σε μια παρέα, όλοι πρέπει να πίνουν το ίδιο. Εδώ είναι η γραμμή. Μέχρι τη γραμμή μπορούμε να πιούμε όσο θέλουμε. Για βάλε μου λίγο νερό. Μέχρι τη γραμμή, εντάξει. Stop τώρα. Λοιπόν, όλα είναι εντάξει, μπορούμε να πιούμε. Αν όμως κάποιος είναι πλεονέκτης και όλη την ώρα ζητάει περισσότερο και θέλει περισσότερο από τους άλλους, για βάλε λίγο νερό παραπάνω, τότε βάλε, πάμε. Λίγο ακόμα να περάσουν τη γραμμή. Τότε τα χάνει όλα. Όποιος θέλει τα πολλά, χάνει και τα λίγα. Παν μέτρων άριστον. Και τυποποίηση ελαιολάδου. Πολύ ωραίο. Η μαμά δεν είναι καλά. Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε και φυσιγνωσία στο λάδι.
Όπως και στην πάστα ελιά που την φτιάχνει η οικογένεια, θα σας αφήσω από κάτω σύνδεσμο να μπείτε να τσεκάρετε. Μισό-μισό. Πάρα πολύ ωραίο το κρασί. Ναι, έστω η γλυκό, που σου πω να δεις. Καλό εγώ ή ο τρίτης. Θα δοκιμάσουμε και γλυκό. Πάμε εργαστήριο να παίξουμε. Κρότος Γιώργης. Λοιπόν, σου το αυτή. Όχι, το μισό. Πάμε τώρα. Πάμε στο εργαστήριο. Θα του βγαίνει στο μαγαζί. Εσύ το σύντερο το κοντάρτο. Μα το σέσαι του μεγαλύτερο. Είδες. Αφήνουμε το σχήμα. Βλέπετε ότι πρέπει να κεντράρουμε. Να μπει ακριβώς στη μέση. Και αρχίζουμε και φτιάχνουμε τα βάζα μας. Ωραία. Να φτιάξει η Διονυσία. Να θα φτιάξει η Διονυσία. Μόνος ο Κάτσι, θα τη χρωματίσουμε, θα τη βάλουμε στο φούρνο και μετά θα γίνει μια όμορφη ωραία εσύ κλειστά τα μάτια, αυτό το πόσο να το φτιάξω εγώ. Ποιο μεγάλο λέω. Έφτιαξε ένα βάζο. Καλώς ο εσύ. Και εγώ θα φτιάξω ένα τεράστιο. Πολύ καλά, είσαι πολύ. Κουπελιές. Και τα χοντρά κουμπέλια. Κάνουμε μια μεγάλη, τα κάνουμε μασουράκια. Μασουράκια και τσουπ, μια χαρά. Δεν υπάρχει. Μπράβο. Δεν τα κατέβω πέρα, κάνω εγώ πέρα. Κάνουμε σύντα, κάνουμε σύντα. Θα μας δείξουν. Θα μας δείξουν. Να, κάνουμε μια βάση. Τι είναι βάση. Βρέξτε κεραγιά μου. Τώρα θέλω να βάλω τέρμα κάτω. Κάμε ψόμπια. Έλα, εσύ, έλα. Να βάλουμε το γνάτο. Κάμε τίποτα γνάτο. Ω, σημόνι. Τώρα βοηθήστε τον παπά να είναι και έτσι. Πάρω και, πάρω και. Πάρω δάκτυλο εδώ. Έτσι, στοπ. Κοίτα. Ζουζούνες μου, εδώ βλέπετε πρώτη φορά στα χρονικά η Ρένα να κάνει κάτι και το κατέστρεψε. Ρένα, πώς φέρετε? Μαμά μου πρώτη φορά να κάνει. Σιγά σιγά, Ρένα. Κι εγώ το ξαναπαίξω. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Λίγο είναι η πιο μεγάλη τρύπα για να παίξει. Ωραία. Και με τον Νικάκη τώρα μπορεί να κάνει σε design. Ωραία. Με τον Νικάκη. Κι εγώ έπρεπε με τον Νικάκη. Είναι καλό. Αυτό το αφήσει την κάμερα. Τι λέει το νίκη η Ρένα? Πολύ καλά. Μου αρέσει όμως που μπαίνει το πνεύμα. Εγώ είσαι να του πάρω. Θα σου πάρω από πάνω να το αγοράσω. Είσαι μια μεντιγιούρ μεντιγιούρ αυτό λογικά θα. Και ο Κωστής θα έρθει και ο Ευτύχης, ο Διονύσης. Για το καλύτερο πάνω του. Μια δήλωση στην κάμερα. Πέρασε πολύ ωραία, μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλή και ενθουσιάστηκα. Ή κάνεις το πως λέτε, με τον πιλό πως λέτε. Εγώ πριν έρθω, πριν φύγουμε, με πήρε ήδη στην καρέκλα, αλλά δεν πάω πουθενά. Αλλά μετά ναι, είδες, δεν έχω φτάσει αυτό. Θα σας γράψω στην περιγραφή τα πάντα που θα βρείτε. Πρέπει να πάτε και πάρκο και εδώ με τα κεραμικά. Ειδικά αν έχετε παιδιά, σε δύο ισχύει, παράδειγμα, σας πάσει όλα.
Πάμε. Τι λέω, δεν το έκαμε. Έχουμε από όλα στη μέση πουθενά. Τα πάντα έχουμε. Και φορτιστή iPhone. Σε εδώ είμαστε στη μέση του πουθενά. Είμαστε στη μέση του κάμπου, οροπέδιο Λασιθίου. Πραγματικά αυτό είναι κάμπος, απίστευτο. Μου θυμίζει εικόνες σαν να είμαι Λαμία, Λάρισα, Δομοκό. Τέτοιες εικόνες. Και είναι πράσινο. Είμαστε Ιούνιο και είναι πράσινο. Και έχει και ψύχρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, αν είχα ζακέτα, θα την έβαζα. Αλήθεια. Και υπάρχει μια εκκλησία, θα σου δείξω. Υπάρχει μια καντίνα που νομίζω ότι αν περάσετε, αξίζει να σταματήσετε. Πήγαμε την επίσκεψη στο θεματικό πάρκο. Πήγαμε, κάναμε αγιοπλαστική, όλα αυτά. Πάμε τώρα να προσκυνήσουμε. Δες εδώ. Η καντίνα, να σας πω ότι το φαγητό είναι τέλειο. Πεντακάθαρο. Εννοείται θα δεις τρακτέρ, γιατί είμαστε στον κάμπο. Και αυτή εδώ πέρα είναι η εκκλησία. Τι λένε τώρα για την εκκλησία? Ότι ο κάμπος συνέχεια πλημμύριζε και από τότε που έφτιαξαν την εκκλησία σταμάτησε να πλημμυρίζει. Κοίτα εδώ τα δέντρα, έχει τόσο δροσιά. Πανέμορφα. Πραγματικά πανέμορφα. Είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Καμπίτης. Μπορούσε να τελειώσει καλύτερα η βόλτα μας με ένα κοκτέιλ εδώ στην παραλία του Κόκκινου Πύργου. Φιλάκια πολλά μέχρι το επόμενο βίντεο. Αν σου άρεσε, πάτα ένα like, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας για να μας στηρίξεις. Φιλάκια πολλά!